Λοιπόν, επιστρέψαμε. Απλά να πούμε, ως υπενθύμηση, θα ήταν κρίμα να περάσει η μέρα να μην το πούμε. Ναι. Ότι σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ναύπλιο 1831. Δολοφονήθηκε εξερχόμενος από την εκκλησία. Ναι, γεννημένος στην Κέρκυρα το 1776 και το επίθετο του σχετίζεται με την καταγωγή του, με την καταγωγή της αριστοκρατικής και με πολιτική παράδοση της οικογένειάς του από το ακροτήριο Ίστρια στην Ανδριατική. Εμείς τώρα όμως θα μιλήσουμε για τα ελλαδοτουρκικά. Βλέπουμε καθημερινώς στην Τουρκία τον Τούρκο πρόεδρο και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΜ να απειλεί την Ελλάδα, Τούρκους αξιωματούχους, είτε αυτός είναι ο Σοϊλού, είτε είναι ο Μπαχτσελή, ο εταίρος του Ερντογάν, καθημερινά να χρησιμοποιούν μια πολύ σκληρή γλώσσα εναντίον της Ελλάδας και είναι ανοιχτές οι απειλές πλέον. Και προφανώς αυτό είναι σκεμμένα που γίνεται και πάρα πολύ στρατηγικά. Και επειδή μιλάμε και εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, μιλάμε για καθεστώς Ερντογάν πλέον, παραπέμποντας έτσι σε κάτι πιο ολοκληρωτικό, αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι τις κρίσιμες στιγμές, εκεί που παίζεται δεν παίζεται η εκλογή μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία, τα καθεστώτα να παρατείνουν τη θητεία τους. Δεν ξέρω αν αυτό υπάρχει περίπτωση να συμβεί στην Τουρκία. Θα κάνουμε μια συζήτηση. Έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον καθηγητή Οθωμανολόγο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, ο οποίος έγραψε και ένα σχετικό άρθρο εάν ο Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την Ελλάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα, αγαπητοί και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση στη φιλοξενία για μια φορά. Διαβάσαμε το άρθρο και κάνετε και αναφορά σε ορισμένα άρθρα του τουρκικού συντάγματος. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία επικρατούσε εάν ο Ερντογάν επικάνει αυτή την επιλογή. Να υπενθυμίζουμε ότι το 2023 είναι και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας και θα θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, να το ζήσει αυτό για τους δικούς του φυσικά προσωπικούς λόγους. Να δούμε και πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά τα σενάρια. Ναι, βεβαίως. Άκουσα με προσοχή και την εισαγωγή σας και την αναφορά σήμερα στην ημέρα μνήμης δολοφονίας του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος είχε μητέρα κυπριακής καταγωγής. Σωστά. Ο πατέρας του καταγόταν, όπως είπατε, από το ακροτήρι Ίστρια, που σήμερα βρίσκεται στην Κροατία, τη γενιά του δηλαδή πολύ πολύ πίσω. Ελληνικής ευρύτερα έτσι καταγωγής δηλαδή, και κυρέως, που πάλι είχα γράψει ένα άρθρο πριν 2-3 χρόνια για τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονίας του. Που βεβαίως ο Καποδίστριας καταργήθηκε εν ζωή, να το πούμε αυτό. Είχε εκλεγεί από την Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων, ήρθε στην Ελλάδα και στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, με το σύμφωνο του Λονδίνου, με το οποίο αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία υπό επιτροπία βέβαια των μεγάλων δυνάμεων της Ελλάδος, την στιγμή εκείνη καταργήθηκε ο Καποδίστριας, ήταν ακόμα εν ζωή και ενεργός. Και καθεδρύθηκε στην Ελλάδα ελαίου Θεού μοναρχία. Άρα λοιπόν, 1,5 χρόνο μετά που δολοφονήθηκε, σαν σήμερα με το παλιό ημερολόγιο το 1831, πέραν του των φυσικών δολοφόνων που σήκωσαν το πιστόλι και το μαχαίρι, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τους εξώθησαν ως ηθικοί αυτούργοι. Αυτοί καταφανώς είναι εκείνοι που τον είχαν καταργήσει εν ζωή 1,5 χρόνο πριν. Μάλιστα. Κλείνει αυτή η εισαγωγή. Θα ήταν κρίμα να περάσει η μέρα και να μην κάνουμε μια αναφορά. Αυτή την αναφορά. Τώρα, περαιτέρω σε αυτό που είπατε, όντως. Ένα από τα σενάρια είναι, στα πλαίσια των εκλογών που πρέπει να γίνουν στην Τουρκία το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2023, έχουμε τα εξής. Να δούμε τι έχει δρομολογηθεί. Πρώτον, για να μπει ένα κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση πρέπει να μαζέψει, να έχει το 10% να πιάσει ποσοστό μέτρο, δηλαδή 10%. Όμως, από τις δημογραφικές δημοσκοπικές μετρήσεις που γίνονται, το ΜΕΧΑΠΕ, το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαχτσελή, δεν πιάνει πια αυτό το 10%, είναι περίπου κάτω από το 7%. Γι' αυτό τον Απρίλιο του 2022, που μας πέρασε το Πάσχα δηλαδή, ψηφίστηκε ένας νόμος που μείωσε αυτό το μέτρο από το 10% στο 7%. Για να μπορεί να μπει. Για να μπορεί να μπει ο Μπαχτσελή. Όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος πριν τον Απρίλιο του 2023. Γιατί έχει ένα όριο ότι θα εφαρμοστεί μετά από ένα χρόνο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν γίνουν εκλογές προώρες πριν το Απρίλιο του 2023, δεν θα πιάσει κατά πάσα πιθανότητα ο Μπαχτσελή αυτό το ποσοστό, δεν θα μπορεί να βοηθήσει τον Τούρκο πρόεδρο, αλλά δεν τους συμφέρει να γίνουν εκλογές πιο πριν. Όμως τους συμφέρει να διατηρούν την ένταση της ρητορικής μέχρι τότε, ακριβώς για να δείχνουν τη χρησιμότητά τους και ότι αυτή είναι η λύση στο όποιο πρόβλημα. Αν κάνει εκλογές μετά τον Απρίλιο του 2023,
Το θέμα είναι ποιον θα αντιμετωπίσει απέναντί του. Το ενωμένο μέτωπο δεν είναι τόσο ενωμένο, το λέω ενωμένο μέτωπο για να αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, οι αντιπολίτευση όλοι απέναντί του προσπαθεί να βρει έναν κοινή αποδοχή υποψήφιο. Έχουν ακουστεί πολλά ονόματα. Ετούτης, για να μην το κάψουν το όνομα αυτό ακριβώς, δεν το προβάλλουν. Γιατί δεν το προβάλλουν? Για να μην στοχοποιηθεί από τον Τούρκο Πρόεδρο, όπως είχε στοχοποιηθεί ο Ιμάμογλου, όπως θυμόμαστε το 18 με τις, το 19, συγγνώμη, με τις εκλογές δημοτικές. Ο Ιμάμογλου δεν υφίσταται ως όνομα. Νομίζω και ο ίδιος το είπε ότι δεν θα κατέβει στη συνέχεια. Βεβαίως, βέβαια δεν θα κατέβει, και γιατί αυτά είναι τα εσωτερικά θέματα που έχει το κόμμα το Ρεπουμπλικανικό. Ναι. Ούτε ο Γιαβάς από την Αίγυπτο. Οπότε δεν προβάλλεται το όνομα, δεν προβάλλεται ο υποψήφιος, για να μην αρχίσει η αποδόμηση από τώρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το φυλάνε μέχρι τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιότητας. Όμως ο Τούρκος Πρόεδρος ήδη τι κάνει? Για να μην την πατήσει όπως τότε με τον Ιμάμογλου, που έτρεχε εκ των υστέρων να κυρώσει την εκλογή του στο Ντανισταή, στο Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας. Τώρα τι κάνει? Προσπαθεί να βρει νομικά κολλήματα, ούτως ώστε να μην έχει το δικαίωμα κάποιος εξ αυτών των πρωτοκλασσάτων να είναι υποψήφιος απέναντί του. Άρα λοιπόν αυτό τι κάνει? Χρησιμοποιεί το άρθρο 119 του νόμου που τροποποίησε το Σύνταγμα, όπου γράφει μέσα ότι ο πρόεδρος εκπροσωπεί σχεδόν ιερά, θα λέγαμε, το τουρκικό έθνος. Επομένως, οποιοδήποτε προσβάλλει με αντιπολιτευτικό λόγο τον Τούρκο πρόεδρο, εξ αντανακλάσεως προσβάλλει το τουρκικό έθνος. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε φωνή αντιπολιτευτική απέναντί του δεν προσβάλλει τον Ερντογάν σαν προσωπικότητα, αλλά το πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι τουρκικό έθνος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, οποιαδήποτε προσβολή τέτοιου είδους θα μπορούσε να καταστήσει κάποιον αντιποψήφιό του ποινικά υπόλογο ενδεχομένως, και άρα να χάσει και το δικαίωμα υποψηφιότητας. Και πάμε και τώρα στο θέμα που είπατε, μη σας τρώω το χρόνο, για τη τυχόν παράταση. Λέει το ίδιο άρθρο, το 119 του τροποποιητικού νόμου του Συντάγματος, ότι περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, σε περίπτωση που η χώρα έχει θέματα όπως η πανδημία, η οικονομίας, και δεχτεί εμπλακεί σε πόλεμο ή δεχτεί επίθεση, τότε μπορεί ο πρόεδρος και η θητεία της Εθνοσυνέλευσης να παραταθεί 6 μήνες και μετά άλλους 4 και μετά άλλους 4 και άλλους 4 και τέλος πάντων όσο θα διαρκεί αυτή η ένταση. Μάλιστα. Και οποιαδήποτε παράταση ή προεδρικά διατάγματα εκδοθούν στο διάστημα αυτό, μπορούν να έρθουν στην Εθνοσυνέλευση για έκριση εκ των υστέρων, των 3 μηνών. Εμείς έχουμε για τα πιδέλτα στην Ελλάδα 30-40 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Εκεί τώρα λοιπόν, σε αυτή την εκτακτάσταση είναι 30 προς 3 μήνες. Άρα λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος θα μπορούσε, κατά πάγια τακτική της ιστορίας της Τουρκίας, να δημιουργήσει μια προβοκατόρικη τάχα μου επίθεση της Ελλάδας κατά της Τουρκίας. Παράδειγμα, να ρίξει μόνος του ένα μπαϊρακτάρ ανέξοδο, δηλαδή δεν θα σκοτωθεί κάποιος πιλότος, φτηνό είναι το μπαϊρακτάρ, ρίχνει ένα μπαϊρακτάρ, θα πει ότι ήταν επιθετική ενέργεια της Ελλάδος, παραδείγματι, και άρα θα δημιουργηθεί ένταση, ρητορική, έντονη κτλ. Θα πει προφανώς πρέπει να κάνουμε παράταση, να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την κρίση, θα ζητήσει προφανώς ένα κράτος κοινής αποδοχής και εμπιστοσύνης, π.χ. η Γερμανία ή η Αμερική, να διαμεσολαβήσουν ως mediators σε συζητήσεις μεταξύ της Ελλάδος. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό καλό για την Ελλάδα, γιατί μπορεί να επέλθουν συμβιβασμοί με αφορμή. Μα θέλετε να γίνει πόλεμος, θα μας λένε πολύ. Ναι, αλλά όλο αυτό που περιγράφουμε δεν είναι αρκετά επικίνδυνο και για την ίδια την Τουρκία, αλλά και για τον ίδιο τον Ερντογάν, ως ένα σενάριο αποτυχίας στο τέλος της ημέρας. Πολύ σωστή παρατήρηση, βεβαίως. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Ακριβώς. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το σενάριο μπορεί να του βγει. Το βάζουμε σαν υπόθεση εργασίας. Το Zelhard Dairesi, το γραφείο μυστικού πολέμου και το Derindevlet που είχε η Τουρκία, το βαθύ κράτος, ήδη από 1955 δημιουργείται δύο προβοκάτσεις. Δείξαμε τα Σεπτεμβριανά τότε, αυτό το γραφείο τα είχε οργανώσει. Ο Zelhard Dairesi. Και ως εκ τούτου λοιπόν, είναι, μην ξεχάμε την υπόθεση Βαριοπούλα που λέγανε να ρίξουν δικό του αεροπλάνο κτλ. Άρα λοιπόν είναι ειδικοί στην προβοκάτσια, το κάνανε και στην Κύπρο αυτό έτσι από τη δεκαετία του 60, μην το ξεχνάμε. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν αυτά είναι αναμενόμενα, και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, 29 Οκτωβρίου έχουν την εθνική τους επέτεια, γιατί το 1923 ιδρύθηκε εκείνη την ημέρα η Τουρκική Δημοκρατία. Άρα λοιπόν στα 100 χρόνια
ο Τούρκος πρόεδρος θα ήθελε να είναι πρόεδρος και να μην έχει φύγει ήδη από τον Ιούνιο του 23. Ιδρύθηκε η τουρκική δημοκρατία, να πούμε, πάνω στα πτώματα των γενοκτονημένων χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Καταλήγεται με και τον εξής τρόπο το άρθρο σας, κύριε Σταθακόπουλο, ότι αν είχατε να επιλέξετε, λέτε, μεταξύ Σκύλας και Χάριδης, των Κεμαλιστών ή των Ερντογανιστών, θα πηγαίνατε με τον Οθωμανό Τούρκο παρά τους εθνικιστές Κεμαλιστές με το ψευδοαστικό δυτικό τρόπο προφίλ, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι είναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι δυτικότροποι, τάχα μου, Κεμαλιστές, βαθιά εθνικιστές, κάνανε τις γενοκτονίες ουσιαστικά. Δηλαδή οι Νεότουρκοι, βέβαια ήταν ακόμα Σουλτάνος επάνω, το 15, το 22. Στη συνέχεια έχουμε το 55, τη δεκαετία του 60 έχουμε στην Κύπρο, το 74 την Κύπρο, το 96 τα Ίμια. Αυτοί φτιάξαν τον κατάλογο που διεκδικούν πάνω από 150 ελληνικά νησιά. Αυτοί κρίζαραν πρώτοι περιοχές. Έχουν αφήσει μια παρακαταθήκη, δηλαδή τέτοιου είδους σκληρή στον πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο του λένε υλοποίησε έτοιμα, αλλιώς τον μέμφονται ότι είναι δηλός. Βεβαίως εκεί πέρα στρίβεται μια παγίδα, ότι αν κάνει αυτό που του λένε, δηλαδή επίθεση, εκτός ότι θα λογοδοτήσει τη διεθνή κοινότητα και θα αποτύχει, θα το πούνε μετά να ορίστε, δεν είσαι ικανός ηγέτης για τους Τούρκους, άρα φύγε. Μάλιστα. Αν δεν το κάνεις, είσαι δηλός, πάλι δεν είσαι ικανός ηγέτης για τους Τούρκους, οπότε πάλι φύγε. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα τον έχουνε. Άρα λοιπόν τα σενάρια είναι αρκετά, προσπαθεί να τα μεθοδεύσει ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα το βγούνε, σαφώς θα έχει αντίκτυπο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ακροβατή επιξηρού ακμής, σαφώς. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έπρεπε εγώ ως ελληνισμός να διαλέξω μεταξύ Σκύλας και Χάριδης, δηλαδή εθνικιστές και μαλιστές, τάχα μου με ψευδοδυτικό πρόσωπο που μπορούν εύκολα να τα ξαναβρούνε με τη Δύση και να πέσει ο ελληνισμός σε δεύτερη μοίρα, ενώ τώρα είμαστε σε μια ανωδική πορεία εμπιστοσύνης έναντι των συμμάχων, τότε αυτό θα ήταν κακό σενάριο. Αν πρέπει να διαλέξω τον πρόεδρο Ερντογάν, τον ξέρω 20 χρόνια, ξέρω ότι πρεσβεύει, τι απεργάζεται, πώς τα λέει, τα λέει, τον διαχειρίζομαι τροποντινά και θα προτιμούσα, και όσο μεγαλώνει κιόλας, και προφανώς θα πέφτει και σε άλλα λάθη, θα προτιμούσα τον Ερντογάν γιατί χάρη στο πρόσωπο του Ερντογάν κατάλαβε ο ελληνισμός τι σημαίνει η Τουρκιά. Αυτό είναι σωστό. Διότι ζούσαμε σε ροζ συννεφάκια και λέγαμε ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια του. Λοιπόν, αυτές οι εποχές περάσαν να επιστρεφτεί χάρη στον πρόεδρο Ερντογάν. Ολοκληρώνοντας, κύριε Σταθακόπουλο, να θέσουμε το εξής ερώτημα. Επειδή πολλοί λένε πώς θα αναδεχεριστεί η Τουρκία, υπάρχουν τα θέματα της οικονομίας της, υπάρχουν τα στρατιωτικά, τα γεωπολιτικά. Υπάρχει όμως και το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Και πολλοί, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται στο Ιράν με τις μαντήλες, λένε μήπως και η Τουρκία πέσει σε αυτή την ίδια παγίδα, να δούμε μια εξέγερση εκ των έσω από τις γυναίκες οι οποίες ίσως καταπιέζονται. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά βλέπουμε ότι γενικά στον μουσουλμανικό κόσμο η μόνη περίπτωση που πέτυχε μια τέτοια ανατροπή ήταν στην Τινησία. Ξεκίνησε 17 Δεκέμβρη του 10. Η λεγόμενη Αραβική Άνοιξη έπιασε μόνο και άλλαξε το καθεστώς και σήμερα την Ισία θεωρείται επισήμως διεθνώς δημοκρατικό κράτος. Όμως σε όλες άλλες περιοχές που έγιναν αυτά, δηλαδή η Αραβική Άνοιξη δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα. Και τότε στην Ιεμένη είδαμε τι έγινε, στη Συρία είδαμε τι έγινε, στην Αίγυπτο είχαμε ανατροπή του Μουμπάρακ. Στο Ιράν πάλι πήγε να γίνει κάτι, καταπνίγηκε, και στην Τουρκία όποτε πάνε να γίνουν κάποια κινήματα τέτοιου είδους παίρνουν αμέσως πρόσημο ότι είναι αντιπολιτευτικά, δεν υπάρχει λαϊκό αίρισμα βαθύ, και το βαθύ κράτος του Ντερίν Ντεβλέτ το λειτουργεί και το δουλεύει έτσι, τόσο ώστε συμβαίνει το εξής. Η Τουρκία, παρά τα δύσκολα φανερά οικονομικά της, ζούσε και ζει από τη μαύρη οικονομία, είναι στις 10 μεγαλύτερες μαύρες οικονομίες του κόσμου. Επομένως, συχνά η κοινωνική εκτόνωση στην Τουρκία γίνεται με τη διακίνηση του μαύρου χρήματος και την ανοχή του Καμούι Χαλεκουρουμού, δηλαδή των ελεκτικών οργάνων, τα οποία έχουν μια χαλαρότητα έναντι του κόσμου και τη διακίνηση του μαύρου χρήματος που γίνεται για το τράφικ ανθρώπων, πετρελαίων, ναρκωτικά, χρυσό, όπλα, τα μαϊμού ρούχα που ξέραμε, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Το οποίο εκεί λοιπόν με το χρήμα ουσιαστικά το οποίο διακινείται είναι βολεμένοι αρκετοί. Και οποιαδήποτε αντιπολιτευτική φωνή βρίσκεται στη φυλακή ή αυτοεξόριστη. Είναι λίγο δύσκολα και στο Ιράν. Και να ολοκληρώσουμε. Καθεστώς, είναι δύσκολο και εκεί να δούμε έτσι ανατροπή. Αλλά αν συμβεί, θα οδηγήσει σε εμφύλιο που θα έχει αντίκτυπο λόγω των αποθεμάτων ενέργειας και πετρελαίου στο Ιράν σε μια πάλι παγκόσμια κρίση ενισχυτικά στην ήδη υπάρχουσα. Δηλαδή,
μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα ύδατα και δύσκολα πολύ εν ώψη του 23. Πολύ δύσκολη χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σαφακόπουλε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ την καλή μέρα μου, καλή συνέχεια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.